Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε και εσείς να δημιουργήσετε αυτό εδώ το μακιγιάζ, το οποίο πήρε και πάρα πολύ καλά σχόλια στο βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί ήταν ακριβώς αυτό που είχα όταν σας παρουσίαζα τα προϊόντα χωρίς τα οποία δεν μπορώ να ζήσω. Αν δεν έχετε δει αυτό το βίντεο θα σας το βάλω το link στην περιγραφή για να πατήσετε στο τέλος αυτού του βίντεο και να το δείτε. Μην ξεφεύγουμε όμως από το θέμα μας. Φυσικά θα σα αποκαλύψω και ποια προϊόντα χρησιμοποίησα για να πετύχω αυτό το μακιγιάζ, Οπότε, αν θέλετε να τα μάθετε όλα, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλο. Να σα θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να έχετε γραφτεί στο κανάλι μου. Γι' αυτό, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και τι λέτε. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα-γρήγορα. Πάμε. Ξεκινάω όπως πάντα με primer, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από Bobby Brown, είναι η Vitamin Enriched Face Base που σου δίνει και ενυδάτωση και προετοιμάζει την επιδερμίδα για το foundation και είναι μία από τις αγαπημένες μου και να έχω βάλει δηλαδή ενυδατική που έχω κάνει το skin care μου πριν, σίγουρα θα χρησιμοποιήσω και αυτή εδώ τη βάση. Πολύ πλούσια κρέμα, μυρίζει υπέροχα και νομίζω ότι και ξηρό τύπο επιδερμίδας να έχετε θα σας κάνει μία βάση ονειρεμένη. Φυσικά ταιριάζει σε κάθε τύπο δέρματος και σε μένα που με λιπαρεί γιατί είναι και oil free. Περνάω σε foundation γρήγορα γρήγορα, double wear από την Estee Lauder, το έχω στην απόχρωση 2W2 Ratan και θα το εφαρμόσω με το beauty blender μου. Αυτό που έχω δει τώρα τελευταία με το συγκεκριμένο foundation, ίσως εγώ έχω αρχίσει και γίνομαι πιο φυσιολογική ε, και δεν είμαι τόσο λιπαρή πια, είναι ότι αν δεν το εφαρμόσουμε με beauty blender και το βάλω με πινέλο, κάπως νιώθω το πρόσωπό μου λίγο μετά να με τραβάει. Ε, γιατί είναι ένα πολύ σταθερό ε, foundation όπως ξέρετε και έχει και φανταστική κάλυψη. Οπότε μπορείς να πεις ότι το σημερινό μακιγιάζ που κάνουμε είναι ένα μακιγιάζ που θα έχει και πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Εννοείται ότι το Beauty Blender είναι πάντα βρεγμένο όταν εφαρμόζουμε το foundation και αν νιώθετε ότι θέλετε να αποκαταστήσετε τα επίπεδα υγρασία στην επιδερμίδα σας, μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα spray προσώπου ενυδατικό ή ένα mist και πριν σετάρετε να κάνετε αυτό. Αχ! Σας έρχεται και μια δροσιά, ειδικά τώρα για καλοκαίρι που κάνει και ζέστη, νομίζω ότι είναι ότι πρέπει. Λοιπόν, πριν βάλω το κονσίλερ μου, πάντα χρησιμοποιώ τώρα τελευταία αυτό εδώ το Photo Finish Hydrating Under Eye Primer, το οποίο, παιδιά, είναι καταπληκτικό, εκτός του ότι νομίζω ότι ε, φωτίζει αυτομάτως την περιοχή κατά τα μάτια. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε διαφορά στα σχόλια. Ε, είναι και πάρα πολύ δροσιστικό και επειδή ακριβώς δίνει αυτή την εξτρά ενυδάτωση σε αυτή την περιοχή Κάθετε το κονσίλερ βελούδινα και δεν στέκεται στις λεπτές γραμμές που αυτό είναι το κύριο μας μέλημα και πρόβλημα συνήθως. Θα χρησιμοποιήσω το Shape Tape από Tarte. Η απόχρωση που έχω είναι η Light Medium 29N. Και θα βάλω λίγο εδώ. Ο Θεός να το κάνει λίγο δηλαδή αυτό. Αρκετό είναι. Εδώ που τα λέμε και εδώ και στο κέντρο του προσώπου για να φωτίσω και θα το απλώσω πάλι με το Beauty Blender μου, το οποίο θα ψεκάσω γιατί και αυτό έχει αρχίσει και στεγνώνει. <Ρι> Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω primer για σήμερα, οπότε θα φέρω το concealer και λίγο στο πάνω βλέφαρο όσο έχει μείνει και όσο έχει πιάσει το Beauty Blender μου. Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε σε πούδρα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ από Beauty Bakery. Ναι, ακόμα έχω αυτό το μικρό έτσι, δείγμα, <laughs> το οποίο δεν λέει να τελειώσει και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ η συγκεκριμένη πούδρα. Σα είπα ότι όταν τελειώσει το No Buy, σίγουρα θα την αγοράσω, αν και δεν τη βρήκα στην Ελλάδα. Δεν βρήκα την απόχρωση αυτή ούτε στο Look Fantastic, είχε τελειώσει. Γιατί εγώ ξέρετε τι κάνω τώρα, αυτή την περίοδο που δεν ψωνίζω, φτιάχνω wishlist σε πολλά sites <laughs> με πράγματα που θέλω να αποκτήσω και αναλόγω αν θα έχουν καλή τιμή, αν θα έχουν κάποια έκπτωση ή αν τα χρειάζομαι τέλο πάντων εκείνη τη στιγμή που θα κάνω τα ψώνια μου, θα τα βάλω και στο καλάθι μου. Ξεκίνησα ήδη να φτιάχνω τα φρύδια μου, αλλά είχα το μικρόφωνο κλειστό, συγχωρήστε με γι' αυτό. Αναστάσια Beverly Hills Pinello και Morphe Pomade, αυτό ο συνδυασμό που σκοτώνει, με έχει βολέψει εμένα πάρα πάρα πολύ. Έχω αλλάξει λίγο και τον τρόπο που φτιάχνω τα φρύδια μου τον τελευταίο καιρό. Να σα πω την αλήθεια, τα γεμίζω πιο πολύ από το πάνω μέρο και μέχρι εδώ και την άκρη τη βουρτσίζω προς τα πάνω, δεν τη γεμίζω καθόλου γιατί δεν θέλω να κάνει καμπύλη, άλλωστε είναι και αυτή η μόδα των Foxy Eyes τώρα που το φρύδι πρέπει να είναι έτσι για να πηγαίνει το μάτι σου προς τα πάνω, αλλά δεν σκοπεύω να ξυρίσω το φρύδι μου για να το πετύχω αυτό. Θα βουρτσίσω και θα σταθεροποιήσω με το τζέλ από Αναστάσια Beverly Hills επίσης, το οποίο έχει και λίγο χρώμα. Πάμε τώρα να κάνουμε λίγα κοψίματα με την πούδρα του Kevin O'Quan η οποία, παιδιά, δεν τελειώνει, έτσι. Σα το έχω ξαναπεί, είναι ένα προϊόν που λατρεύω, γιατί έχει αυτή την ψυχρή απόχρωση, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία για να κάνει σκιάσεις και χρειάζεσαι ελάχιστη ποσότητα, γιατί αν βάλεις πολύ θα φαίνεται στα λάσπη, έτσι. <laughs> και την περισσότερη δουλειά θα την κάνουμε τώρα με το bronzer, bronze and glow από Natasha Denona, το αγαπημένο μου. Αυτό το μπαμ που ακούσατε ήταν ο Merlin ο οποίος σήμερα πήγε για κούρεμα, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα κάνει και εμφάνιση στο σημερινό βίντεο, γιατί είναι... Λίγο ζαβλακωμένος από την άρκωση ακόμα, γι' αυτό και πήδηξε έτσι, καθόταν στην καρέκλα πίσω μου, ε, αλλά θα συνέλθει, οκ. Okay. Έχετε μαυρίσει καθόλου, εγώ πήγα για ένα μπάνιο τίποτα, δεν φαίνεται, Εγώ πολύ αγώνα ακόμα. Είμαστε τέλεια από bronzer, θα είμαστε τέλεια σε λίγο και από rouge. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από MAC, είναι η απόχρωση gentle από το mineralize blush, το οποίο λατρεύω, γιατί έχει μία διαφάνεια παιδιά και μία γυαλάδα, χωρί όμω να τονίζει τι ατέλειε τη επιδερμίδα και δεν ξέρω πώ την έχουν κάνει αυτή τη μαγιά και χωρί να είναι γλυτερά το επίση. Πάμε να περάσουμε στα μάτια και για αυτά θα χρησιμοποιήσουμε μία από τι πιο παλιέ μου παλέτε από την MAC. Την έχω φτιάξει μόνη μου αυτή, έχω διαλέξει μόνη μου τι αποχρώσει και την έχω σπάσει κιόλα προσφάτω. Πρέπει να την αλλάξω. Λοιπόν, η απόχρωση αυτή είναι η πρώτη που θα χρησιμοποιήσουμε και λέγεται Shale και θα την πάρω με ένα πλακέ πινέλο και θα την τοποθετήσω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Μην τρομάζετε που είναι σκούρα. Δεν πειράζει, δεν θα βγει πολύ και το μακιγιάζ. Απλά θα τονίσουμε αυτό εδώ το σημείο. Όσο έρχομαι εδώ προς τα μέσα, βάζω ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο μου, γιατί θέλω να καλύψω και αυτό το σημείο. Να μην το αφήσω κενό. Αλλά το περισσότερο χρώμα το επικεντρώνω εδώ στο εξωτερικό και φυσικά στο κέντρο. Εμένα λοιπόν επειδή δεν φαίνεται το καπάκι μου, όταν ανοίγω το μάτι μου δεν φαίνεται καθόλου η σκιά, θα σταματήσω ε, εδώ που έχοντας ανοιχτά τα μάτια αρχίζει να αχνοφαίνεται, δηλαδή κάπου εδώ. Αφού λοιπόν έχουμε χτίσει την ένταση του χρώματος, τώρα θα πάρω ένα καθαρό πινέλο και θα μπλεντάρω εδώ τις άκρες για να είναι λίγο πιο απαλές όσο πηγαίνουμε προς τα πάνω. Στη συνέχεια με το ίδιο πινέλο θα πάρω το ρούζ μου, αυτό εδώ το ρούζ που βάλαμε πριν, αρκετή ποσότητα και θα αρχίσω να σβήνω προς τα πάνω. Και πραγματικά αυτές οι δύο αποχρώσεις ενώνονται τόσο όμορφα και τόσο αρμονικά. Τώρα λοιπόν που έχω μπλεντάρει τις σκιές μου και η μετάβαση είναι πάρα πολύ ομαλή όπως βλέπετε, θα πάρω αυτή εδώ τη σκιά που λέγεται Yes to Sequence και είναι η Dazzle Shadow Extreme σκιά της MAC με το δαχτυλό μου. Και θα την φέρω εδώ ακριβώς στο κέντρο του βλεφάρου και θα την ταμπονάρω ώστε να δώσω σε αυτό το σημείο μόνο λίγο φως. Και εμένα επειδή δηλαδή, τα μάτια μου είναι κουκουλωτά όπως βλέπετε όταν τα ανοίγω ίσα που αγνοφαίνεται πάλι ε, λίγη σκιά οπότε έρχομαι και λίγο πιο ψηλά από το κανονικό. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το κέντρο, είναι αυτό όταν κοιτάμε ευθεία ακριβώ πάνω από την κόρη του ματιού μα. Okay? Επίση, θα πάρω αυτή εδώ την σκιά που είναι η Sun από την MAC και με ένα πινελάκι έτσι πάρα πολύ μικρό θα την φέρω στο εσωτερικό εδώ για να φωτίσω και ελαφρώ από κάτω, έτσι. Από τι πάρα πολύ αγαπημένε μου αποχρώσει, η συγκεκριμένη βρίσκω ότι κάνει τεράστια διαφορά στο μακιγιάζ. Πάμε στην κάτω γραμμή των βλεφαρίδων, στην οποία εγώ την προηγούμενη φορά είχα βάλει μια μπλε σκούρα σκιά, αυτή εδώ που λέγεται Night Divine, από MAC επίση, αλλά κανεί δεν το κατάλαβε γιατί την πήρα με ένα πολύ λεπτό πινελάκι και την έφερα πάρα πάρα πολύ κοντά στην φυσική γραμμή των βλεφαρίδων μου. Άντε, σήμερα να το κάνουμε ένα τσικ πιο έντονο για να φαίνεται. Αυτό που μου αρέσει να κάνω επίση είναι με ό,τι έχει απομείνει στο πινελάκι μου να κάνω αυτό που δημιουργεί έτσι μια νοητή γραμμή και συνέχεια από την κάτω γραμμή των γλυφαρίδων στην πάνω. Και αν μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ το χρώμα, παίρνω το πινέλο μου για το blending που χρησιμοποίησα πριν και απλά το μπλεντάρω λίγο με τα προηγούμενα χρώματα. Λοιπόν, αυτό που είχα κάνει την προηγούμενη εβδομάδα στο μακιγιάζ που είχα ήταν ότι είχα κάνει eyeliner, αλλά όχι ολόκληρη γραμμή σε όλο το μάτι. Αυτό που είχα κάνει ήταν ότι χρησιμοποίησα το eyeliner αυτό από τη Smashbox που λέγεται Always On Liquid Liner και κοιτώντα ευθεία, τραβάω εγώ πάντα το μάτι μου, δεν σας συστήνω να το κάνετε, αλλά έτσι με βολεύει, έκανα αυτό εδώ το πράγμα. Τσακ, μια γραμμούλα. Και τσακ, από την άλλη, το ίδιο πράγμα, ακολουθώντας την α, κάτω γραμμή των βλεφαρίδων, τη συνέχεια του ματιού σα δηλαδή. Και αμέσω μετά. Όταν μιλάς είναι πολύ δύσκολο να το κάνει. Και αμέσω μετά απλά ένωσα αυτή εδώ τη μύτη στην πάνω γραμμή των βλεφαρίδων μου και σταμάτησα εδώ. Εδώ ακριβώ που ενώνεται το τρίγωνο και γεμίζει. Και γεμίζεται με χρώμα βέβαια. Τώρα, αν σα φαίνεται πάρα πολύ χοντρό εδώ, όπω μου φαίνεται εμένα, έτσι λίγο τα ποναριστά. Θα σκουρίνω τη γραμμή των βλεφαρίδων μου πάρα πολύ σύριζα. Φτάνοντα μέχρι εδώ, θα σταματήσω εδώ. Και ποτέ η μία πλευρά δεν είναι ίδια με την άλλη, αλλά άλλωστε και οι δύο πλευρέ του προσώπου μα διαφορετικέ είναι, γιατί αν δείτε πλήρω ισορροπημένα πρόσωπα, το ίδιο δηλαδή και από τι δύο πλευρέ, θα φρικάρετε. Φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τα μάτια χρησιμοποιώντα αυτή εδώ την απόχρωση Rockstar και το μολύβι από την Urban Decay. Θα το περάσω πάνω μόνο, στο εσωτερικό και ειδικά εδώ μπροστά που δεν έχουμε βάλει καθόλου eyeliner από πάνω και χρειαζόμαστε επιγόντως μάσκαρα. Θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου πρώτα με το eyelash curler το οποίο κάνει θαύματα γιατί δεν θέλω να βάλω ψεύτικες παιδιά πάλι. Είναι μια ταλαιπώρια για μένα. Λοιπόν, για μάσκαρα θα μείνω στη MAC. in Extreme Dimensions, Σα την έχω ξαναδείξει τη συγκεκριμένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μπορώ να τη χτίσω. Και μου δίνει και τον όγκο και την καμπυλότητα που θέλω. Πάμε τώρα στον πρωταγωνιστή του μακιγιάζ που είναι φυσικά το κραγιόν. Είναι από Fenty Beauty, η απόχρωση Candy Venom. Ένα χρώμα που και εμένα με τρέλανε την προηγούμενη φορά που το φόρεσα και εσά που το είδατε στο βίντεο. Και δεν είναι κόκκινο, αν προσέξετε καλά, είναι σκούρο φούξια. Τώρα δεν ξέρω πώ ακριβώ φαίνεται η απόχρωση του στην κάμερα, ίσως τα χρώματα χάνουν κάπω. Αλλά αν το δείτε σε καλή ανάλυση σε τηλεόραση για παράδειγμα, νομίζω ότι το χρώμα βγαίνει ακριβώ όπω είναι. Να σα πω ότι είναι matte, είναι σταθερό, δεν είναι όμω ανοιξίτιλο. Οκ, okay, φεύγει σε ποτήρια, φεύγει παντού, αλλά δεν κάνει καθόλου bleeding γύρω από τα χείλη, να τρέξει δηλαδή. Αφήνει ένα ελαφρύ stain, τίποτα δραματικό. Ε, και θα το εφαρμόσω τώρα για να δείτε και την εφαρμογή. Δεν θα κάνω καν περίγραμμα, μπορώ να κάνω και overline γιατί έχει πάρα πολύ ωραία υφή. Μα δεν είναι ένα όνειρο αυτό το χρώμα. Όχι, πείτε μου, εγώ το έχω ερωτευτεί και πραγματικά νομίζω ότι θα το φοράω όλο το καλοκαίρι, πρωί και βράδυ. Το συγκεκριμένο κραγιόν. Εντάξει, όχι στην παραλία, αλλά στην πόλη σίγουρα. Πάμε για setting spray NYX Radiant Finish. Αυτό το spray που έχω λατρέψει πραγματικά. Αχ, εντάξει, δεν έχει και την πιο τρελή μυρωδιά, αλλά μ' αρέσει αυτό το τελείωμα που δίνει το πολύ λαμπερό ακόμα και στα πιο matte foundations. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό μακιγιάζ για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε. Μην ξεχάσετε πριν φύγετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να το μοιραστείτε και με του φίλου σα. Και φυσικά να μου γράψετε στα σχόλια τι άλλο βίντεο θέλετε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Επίση, αν δημιουργήσετε κι εσεί αυτό το μακιγιάζ, θέλω να το μάθω. Είτε να μου στείλετε μια φωτογραφία στα social, όπου αν δεν με ακολουθείτε, ακολουθήστε με τώρα στο Instagram θα με βρείτε at Nagia, από, και στο Facebook Nagia από στόλου στη σελίδα μου. στείλτε μου λοιπόν τη φωτογραφία ή ακόμα καλύτερα ανεβάστε τη και κάντε με tag και μένα για να τη δω θα χαρώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όπως πάντα πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Το Merlin δεν θα τον ταλαιπωρήσω, είναι στην καρικλίτσα δίπλα μου αλλά... Δεν έχει πολλά κέφια, οπότε δεν θα τον σηκώσω τώρα να σας τον δείξω. Την επόμενη εβδομάδα θα δείτε το φανταστικό του κούρεμα που φαίνεται σε λιονταράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που είδατε αυτό το βίντεο. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω Stay up, Bye bye.